Στην περίοδο στο 1970 υπάρχουν τα πιο απτά αποτελέσματα με την ανακάλυψη των κοιτασμάτων του πρίνου, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού γεωτρήσεων που γίνονται. Έστω και αν η υπόθεση των ερευνών στη Θάσο ανοίγει την πληγή που λέγεται αμφισβήτηση των δικαιωμάτων της Ελλάδας στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου από την Τουρκία. Από το 1960 ως το τέλος της δικτατορίας, το 1974, γίνονται παραχωρήσεις για έρευνες σε μεγάλο αριθμό εταιριών. Στη Δυτική Ελλάδα δραστηριοποιούνται οι εταιρείες BP με δύο γεωτρήσεις στην Αιτωλοκαρνανία, μία από τις οποίες συναντά ελπιδοφόρους σχηματισμούς. ΕΣΟ με νέα γεωτρήση στη Δυτική Πελοπόννησο, τη Ζάκυνθο και τους Παξούς, Ankar Oil στην Ζάκυνθο και την Βορειοδυτική Πελοπόννησο, C&K στη Κέρκυρα και την Πρέβεζα στον Αμβρακικό κόλπο, Άντα Oil στη Λευκάδα και τον Πατραϊκό κόλπο, Ατζίπ στους Παξούς και Σέρες Shipping στην Πύλο και την Κυπαρισία. Και στο Ανατολικό Αιγαίο και τη Βόρεια Ελλάδα οι εταιρείες Texaco στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Χίου και Λέσβου και τον Θερμαϊκό κόλπο, Χεβρών στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, C&K, Άντα Oil, Ankar, Calvin, Ansluts στην Επανομή, την Κασάνδρα Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη και Oceanic στο Θρακικό Πέλαγος. Αυτή είναι που ανακαλύπτει τα κοιτάσματα του Πρίνου και της Νότιας Καβάλας. Γεωτρήσεις με δικά του μέσα κάνει και το EGAE, με σύμβουλο το Γαλλικό Ινστιτούτο Πετρελαίου, στην Κεντρική Μακεδονία, την Ευρυτανία, την Ήπειρο και τα Ιόνια νησιά.